Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τελεκρήτη. Σε πανηγυρικό κλίμα ξεκίνησε σήμερα η προσενεδριακή συνάντηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Παρουσία πλήθος δημάρχων από ολόκληρη την Κρήτη και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυριζόγλου, Δήμαρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Σε δηλώσει, το κύριο Κυριζόγλου κατήγγειλε πως από τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να λαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση στα ταμεία της, εισραίων μόλις 1 δισεκατομμύριο 740 εκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση και η δευτεροβάθμια που είναι οι περιφέρειες, κυρίως όμως και η πρωτοβάθμια, οι Δήμοι, αντιμετωπίζουμε σήμερα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας ως Δήμοι, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεν κατά την οποία υπάρχουν όσο ποτέ άλλο πάρα πολλά κονδύλια για εκτέλεση πάσης φύσεως έργων. Και αυτό είναι αλήθεια. Όμως, οι πόροι που μας δίδονται για να αντιμετωπίσουμε το λειτουργικό μας κόστος υστερούν σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε. 6 δις και εμείς παίρνουμε 1 δις 740 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο 740 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια, το 22 και το 23, αλλά και το 24, πήραμε, χοντρικά το λέω, από 200 και κάτι εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο περισσότερα χρήματα από το προηγούμενο έτος. Όμως, μεσοσταθμικά 12% οι αυξήσεις που δόθηκαν στους υπαλλήλους, και πολύ καλά κάνανε και τους δώσανε και δόθηκαν. Αν σε αυτά προσθέσουμε το τέλος ταφής και αν προσθέσουμε επίσης το ενεργειακό κόστος, δηλαδή φυσικό αέριο, καύσιμα, που δεν αποκλιμακώθηκε αλλά επιμένει σταθερά υψηλά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι όποιες αυξήσεις μας δόθηκαν έχουν εξανεμιστεί. Αυτό σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Έχουμε όμως και θεσμικά αιτήματα και ζητήματα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, το ζητούμενο στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Έχουμε αυτοδιοίκηση τέτοια που ορίζει το Σύνταγμά μας και τέτοια που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η απάντηση είναι εύκολη. Όχι. Είναι διοικητικά και οικονομικά αυτοδύναμη και αυτοτελής κατά τους ορισμούς του άρθρου 102 του Συντάγματος η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας στην Ελλάδα? Δεν είναι. Και θα πρέπει να βαδίσουμε προς αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού και μεταξύ αυτοδιοίκησης και κράτους. Εμείς πρώτοι, με επιστολή μου, στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών 500 περίπου νόμους και νομοθετικές ρυθμίσεις. Νομοθετικά διατάγματα, προεδρικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κοινέ υπουργικές αποφάσεις και νόμους που διέπουν πάσης φύσεως ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Πολλοί νόμοι συντελούν στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία είναι κοστοβόρα και συντείνει και συντελεί στις καθυστερήσεις και γιατί όχι και στη διαφθορά. Πολλοί νόμοι, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία, έλεγαν οι Λατίνοι. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ενσκύψουμε στο συνέδριό μας είναι το θέμα της πολιτικής προστασίας, που και εκεί πρέπει να υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο. Ζήσαμε σε περιπτώσεις πλημμυρών ή σε περιπτώσεις πυρκαγιών κυρίως το φαινόμενο να θέλουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτική από την κεντρική πολιτική σκηνή να μετακυλήσουν ευθύνες στους Δήμους. Παραδείγματος χάρη, είδατε καμιά φωτιά εσείς να ανάβει τη λότζια στο Ηράκλειο και να πηγαίνει στα βουνά? Είδατε καμία φωτιά να ανάβει στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα ή στην πλατεία Αριστοτέλους? Φωτιές στη συντριπτική τους πλειοψηφία ξεκινάνε από δασικές εκτάσεις, περιοχές στις οποίες την ευθύνη την έχει το κεντρικό κράτος, δηλαδή το Δασαρχείο, η Πυροσβεστική και όχι οι Δήμοι. Ζητάμε ξεκαθάρισμα και σε αυτό το πλαίσιο. Όπως επίσης για τα θέματα των ρεμάτων, είναι ρητή η νομοθεσία και την ευθύνη την έχει στην αναπεπταμένη περιοχή που είναι υδατοδασόρεμα το Δασαρχείο, το κράτος. Πιο χαμηλά την έχουν οι περιφέρειες. Και για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, η Διεύθυνση ΔΕΛΤΑ 19, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλων εγκυοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων του Υπουργείου. Γιατί πρέπει την ευθύνη να την μετακυλούν, να την μετακυλούν στους Δήμους, αφού η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη? Εμείς πάντοτε συνεργαστήκαμε με το κεντρικό κράτος. Συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Την ανάγκη στήριξης της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος με αυξημένους πόρους, ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και αποκέντρωση των εξουσιών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, χαιρετίζοντας την προσυνεδριακή συνάντηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που διεξάγεται στο Ηράκλειο. Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο Ηράκλειο.
Η σημερινή προσυνεδριακή συνάντηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού έχει αποδείξει την ικανότητά της να υλοποιεί τοπικά και να παρεμβαίνει εθνικά. Οι περιφέρειες επιζητούν την ευθύνη. Την ευθύνη όμως που συνεπάγεται τρεις βασικές προϋποθέσεις. Αυξημένους πόρους, ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και φυσικά αποκέντρωση των εξουσιών. Καλωσορίζοντας σας στο Ηράκλειο και αφού ευχηθώ κάθε επιτυχία στη σημερινή συνάντηση, να τονίσω πως για την περιφέρεια Κρήτης η πορεία για την περιφερειακή διακυβέρνηση περνάει μέσα από την πλήρη θωράκιση της οικονομικής και θεσμικής αυτοτέλειας των περιφερειών, από την αύξηση των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, από την πλήρη απόδοση των ΚΑΠ στις περιφέρειες και βεβαίως από τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση στην πολιτικού ρόλου των περιφερειών. Απευθυνόμενος σε όλους τους δημάρχους, στα μέλη της ΚΕΔΕ και βεβαίως στον πρόεδρο και τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, να επαναλάβω πως στην Κρήτη συνεχίζουμε ενωμένοι. Ανανεώνουμε συνεχώς τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Κοινοί όμως είναι και οι στόχοι. Γιατί για όλους εμάς, πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος, ο πολίτης που έχει δικαίωμα στην ευημερία. Και αυτό το σπουδαίο στόχο θα το κάνουμε πράξη όλοι μαζί. Η βία των Ελληνίκων είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν επιτάπητο στη διάρκεια της 4ης προσυνεδριακής συνάντησης διαλόγου της ΚΕΔΕ που έγινε στο Ηράκλειο, εν ώψη του πρώτου ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Δημοτικής Περιόδου 2024-2028, που θα γίνει στη Ρόδο 7 και 9 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή των αιρετών της Κρήτης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας των Νέων, κ. Καραμαλάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως δυστυχώς το 2024 έχουμε μια ραγδαία αύξηση της τάξης του 50% σε αδικήματα. Μόλις το πρώτο οκτάμηνο του έτους έχουμε 9.000 συλλήψεις ανηλίκων για παραβατικές συμπεριφορές. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, ο οποίος στάθηκε στο ρόλο της ΚΕΔΕ απέναντι σε αυτό το θέμα, αλλά και τους στόχους που πρέπει να τεθούν για την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των φαινομένων παραβατικότητας των νέων. Τα στοιχεία που αντλούμε από την ελληνική αστυνομία δείχνουν πραγματικά μια αύξηση 60% το τελευταίο 3 χρόνια, από το 20 μέχρι το 23, και δυστυχώς φέτος το 2024 έχουμε μια ραγδαία αύξηση της τάξης του 50% σε αδικήματα μόλις το πρώτο 8μήνο του έτους. Δηλαδή μέσα στους πρώτους 8 μήνες ήδη έχουμε υπερβεί σε περιστατικά. Έχουμε 9.000 συλλήψεις ανηλίκων για παραβατικές συμπεριφορές, όταν το αντίστοιχο νούμερο του έτους 2023 ήταν μόλις 6.000. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε καθημερινά, είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, αν όχι όλοι, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Και πραγματικά στα πλαίσια αυτά θα κάνω και μια τοποθέτηση σε λίγο στα πλαίσια του προσυνεδρίου που γίνεται εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, για το θέμα αυτό, για το ρόλο της ΚΕΔΕ, αλλά όχι μόνο της ΚΕΔΕ, ο οποίος είναι συντονιστικός, και πώς πρέπει να ευαισθητοποιήσει όλους τους φορείς, την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, ΜΚΟ, την εκκλησία, την εκπαίδευση και μια σειρά άλλων οργανισμών, ούτως ώστε όλοι μαζί συντονισμένα να δούμε αυτό το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη διεθνή κοινότητα, να πάρουμε ιδέες από πώς αντιμετωπίζουν αυτοί ανάλογα θέματα, διαβάζοντας και ενημερώνοντας. Υπάρχουν στη Δανία προγράμματα τα οποία ασχολούνται στην εκπαίδευση, και πραγματικά την τελευταία 20 ετία, από το 1998 μέχρι το 2018, είχαμε μια αραγδαία μείωση των περιστατικών παραβατικότητας των νέων. Υπάρχουν άλλα προγράμματα στην Αγγλία, στη Γαλλία, αλλά όχι και μόνο. Εδώ έχουν θεσπιστεί από το 1999 τα Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας στους Δήμους, όμως πραγματικά
και εσείς γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, άρα πρέπει κάτι να γίνουν. Αλλά είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία θα ακούσετε και στην τοποθέτησή μου, τα οποία η ΚΕΔΕ πρέπει να συντονίσει και να, για να βελτιώσουμε λίγο τα θέματα αυτά. Χρειάζεται σκληρός αγώνας και επίπονος αγώνας από όλους μας. Στη Βιάνο, ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που σημειώνεται στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Άγνωστοι βανδάλισαν μηχάνημα γεωτρύπανου που εκτελούσε εργασίες ανόρυξης ερευνητικής γεώτρησης κατά εντολή του Δήμου Βιάνου. Η Δημοτική Αρχή, έχοντας πάρει όλες τις εγκρίσεις που η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει με εγκεκριμένη σύμβαση έργου, κάποιοι επέδειξαν την ισχύ τους, προκαλώντας ζημιές στο γεωτρύπανο με σκοπό να σταματήσουν την ανόρυξη της γεώτρησης. Οι δράστες του βανδαλισμού έγραψαν με μαρκαδόρο πάνω στο μηχάνημα την απαλλητική φράση «Θα σας κάψουμε», αφήνοντας έτσι την υπογραφή τους. Το μηχάνημα που επρόκειτο να ξεκινήσει τις εργασίες είχε φτάσει από την προηγούμενη μέρα στον Αμυρά, παραμένοντας σε ετοιμότητα. Ακολούθησε όμως ο βανδαλισμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς η δολιοφθορά προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο της γεώτρησης που θα φτάσουν ακόμα και τον ένα μήνα. Για όλα έχει γίνει πλήρης ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι τις υπόθεσεις επιλαμβάνεται και το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τον εντοπισμό των δραστών. Αντιμετωπίσαμε μια πράξη βαρβαρότητα, μια βίαιη εγκληματική ενέργεια στην προσπάθειά μας να βρούμε νερό προκειμένου να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή τους αγρότες μας. Η Βιάνος υποφέρει από την λειψιδρία. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με δικά μας έσοδα προγραμματίσαμε την ανόρυξη 5 νέων γεωτρήσεων. Δυστυχώς το ξεκίνημα δεν πήγε καλά, αφού κάποιοι θεωρούν ότι το νερό είναι η ιδιωτική τους υπόθεση, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν το γεωτρύπανο το οποίο έκανε την ανόρυξη της γεώτρησης. Δηλώνουμε ότι κατηγορηματικά προς όλους ότι θα συνεχίσουμε. Η Δημοτική Αρχή θα πράξει το έργο της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, για την αντιμετώπιση της δυψιδρίας. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και καλούμε την πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στην δικαιοσύνη, όπως πρέπει να είναι. Το μήνυμα πρέπει να είναι ισχυρό. Κατά εκτίμηση του γεωτρυπανιστή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Και αυτό σας πάει πίσω χρονικά τώρα, πώς? Χρονικά μέχρι την επισκευή, αρκετές μέρες μέχρι να γίνουν επισκευές του μηχανήματος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σκοπό και το έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους δικαιούχους επιδοτήσεων σε όλη την Ελλάδα από τα ειδοποιητήρια του ΟΠΕΚΕΠΕ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων για το έτος 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία και κατόπιν μηχανογραφικού ελέγχου στην ενιαία έτηση ενίσχυσης έτους 2022 έχουν προκύψει αχρεωστήτως καταβληθέντα 50.755.440 ευρώ. Η εσφαλμένη καταβολή αφορά 196.083 δικαιούχους και το σφάλμα αυτό του ΠΚΠ που εντοπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται σήμερα να πληρώσει ο παραγωγός, ο οποίος διαπιστώνει ότι οι επιδοτήσεις μειώνονται συνεχώς, ενώ τα έξοδα αυξάνονται δυσανάλογα με τα έσοδα γενικότερα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιτίας, κ. Μαυρομαντάκης, με δηλώσει του στο Τελεκρήτη, ανέφερε ότι σε συνεννόηση και με άλλους φορείς σε πανελλαδικό επίπεδο θα αναδείξουμε το θέμα τόσο στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε πραγματικά μια κίνηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε μήνυμα σε 197.000 παραγωγούς να επιστραφούν χρήματα της τάξης των 51 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προκάλεσε πανικό, μπορώ να πω, στους παραγωγούς, γιατί έγινε σε μια περίοδο που ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα εισοδήματα. Ο ΑΛΓΑ είναι αυξημένος φέτος αρκετά και γενικότερα οι επιδοτήσεις βαίνουν συνεχώς μειούμενες, έτσι κι αλλιώς, κάθε χρόνο έχουμε λιγότερες επιδοτήσεις και βεβαίως αυτή την περίοδο είναι μια νεκρή περίοδος για τους παραγωγούς και τους ήρθε αυτό το email, αυτό το μήνυμα να επιστρέψουν χρήματα, όχι ευκαταφρόνητα ποσά, αρχίζουν από χαμηλά, αλλά τα περισσότερα είναι της τάξης των 100 έως 2.000 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό έγινε σε μια περίοδο που θα πω ότι υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ψηφιοποίηση, όλες οι ενέργειες γίνονται πίσω από μία οθόνη και ο ΠΚΠΕ έχει μία ομάδα, έχει ένα μηχανογραφικό σύστημα, έχει μία ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων
και κατόρθωσε να κάνει ένα τεράστιο λάθος, να πάρει στοιχεία του 21 και να δώσει επιδοτήσεις το 22. Θεωρώ ότι ήταν ένα τεράστιο σφάλμα που έκανε ο ΠΚΠΕ, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερο το σφάλμα να στείλει τόσα ειδοποιητήρια στους ανθρώπους. Εμείς κάνουμε σαν ενώσεις, έχουμε κάνει μια κίνηση όλες μαζί μέσω της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, να κλείσουμε ραντεβού το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Υπουργό, ούτως ώστε εάν δεν μπορέσει να κάνει κάτι και να πάρει πίσω αυτή την απόφαση του ΟΠΚΠΕ, που είναι δύσκολο, διότι τα χρήματα αυτά εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον να γίνει σε δόσεις και σε βάθος χρόνου να κρατηθούν τα χρήματα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα στους παραγωγούς, με όλα αυτά που βιώνουμε, να επιστραφούν τόσα χρήματα πίσω στον ΟΠΚΠΕ. Τρομακτικές οι διαστάσεις της λειψιδρίας στην Κρήτη. Παρά τα μέτρα, ο ένας μετά τον άλλον, οι Δήμοι ανακοινώνουν απαγόρευση άρτευσης. Απειλούνται καλλιέργειες, τόνισαν οι Δήμαρχοι Σιτίας και Αρχανών Αστερουσίων αντίστοιχα. Να πούμε ότι σε όλη την Κρήτη το γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα την άρδευση και την ίδρυση βέβαια έχει ενταθεί. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Σιτίας, γνωρίζετε όλοι ότι είναι η πιο ξηροθερμική περιοχή σε όλη την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι προσπάθειες που γίνονται από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τους ίδιους τους δημότες δυστυχώς δεν επαρκούν. Βιώνουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει. Η κατάσταση στους ελαιώνες είναι δραματική, μπορώ να πω, με συνέπειες τουλάχιστον για 2-3 χρόνια. Αναμένουμε να βρέξει, όπως αναμένει και όλη η Κρήτη. Δυστυχώς όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει έχουν φέρει κάποια αποτελέσματα, αλλά αντιλαμβάνεστε όταν συνεχίζεται η αναμβρία με το ρυθμό που συνεχίζεται, είναι αδύνατον από τον οποιοδήποτε να διαχειριστεί ένα πρόβλημα το οποίο θεωρώ ότι περιμένει τις δυνάμεις μας. Δύο συνεχόμενες χρονιές έλλειψης νερού. Και από ό,τι διαφαίνεται, και η τρίτη, το ίδιο εκεί οδηγούμαστε. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν χωριά που με τρόπο. Προσπαθούμε από την ίδρυυση να καλύψουμε άρδευση, από την άρδευση να καλύψουμε ίδρυυση, προκειμένου να μείνουν οι οικισμοί μας. Αυτά καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα ενταθεί αν και φέτος δεν βρέξει. Εκτός από τη διαχείριση που είναι το βασικό κομμάτι που οι Δήμοι πρέπει να προσέχουν και οι Δημότες, όχι μόνο οι Δήμοι, ούτε τις κλοπής, ούτε τις κατασπατάλησης των πόρων, θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν πόροι και τρόποι να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη χρονιά που έρχεται. Τα φράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά που λειτουργούν είναι άδεια. Βλέπετε τι συμβαίνει στον Αποσελέμη, βλέπετε τι συμβαίνει στα φράγματα των Αρμανογείων. Το καλό στην περιοχή μας είναι ότι στο φράγμα της Πλαγιούτσας έκλεισε και αν κάνει κάποιες βροχές, ευελπιστούμε να μαζέψει κάποια εκατομμύρια κυβικά νερό, τα οποία μπορούμε μετά να τα διαθέσουμε στην άρδευση. Θέλει συντονισμένες προσπάθειες, τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχουν οικισμοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε που δεν εξυπηρετούνται και οι λύσεις τους είναι δύσκολες. Τη βοήθεια όλων των δημοτών να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Απονεμήθηκε στην Περιφέρεια το Διεθνές Βραβείο Γαστρονομίας Κρήτη, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Η γαστρονομία είναι μια επένδυση που κάνουμε ως περιφέρεια για το μέλλον μαζί με όλους τους φορείς της Κρήτης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Σταύρος Ανανοτάκης στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης. Είναι μια πράγματι σπουδαία μέρα για την περιφέρειά μας, γιατί αποδείξαμε για μια ακόμα φορά ότι μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια με όλους τους φορείς της Κρήτης, αναδεικνύουμε τη γαστρονομία του νησιού. Και δεν είναι τυχαίο ότι επιλεγήκαμε, παίρνουμε το βραβείο για γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν ήταν μια εύκολη προσπάθεια. Έγινε αξιολόγηση από Ευρωπαίους αξιολογητές που ήρθαν εδώ, γύρισαν όλη την Κρήτη και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να παίρνουμε αυτό το βραβείο. Η γαστρονομία είναι μια επένδυση που έχουμε για το μέλλον, που μαζί με όλους τους φορείς μπορούμε να αναδείξουμε την κρητική διατροφή, την γαστρονομία μας, γιατί υπάρχει ένα ρεύμα τουριστών που θέλουν να γευτούν την γαστρονομία της Κρήτης, τα τοπικά προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα, γιατί πρέπει να είναι ποιοτικά για να είναι ανταγωνιστικά και πιστοποιημένα, να μπορούμε να επενδύουμε στην ποιότητα, στην ταυτότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Η περιφέρεια συνεχίζει αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί, το τονίζω και πάλι, γιατί αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, όπως επίσης και τον Πλοηγό που είχε και όλη την ευθύνη για την υποβολή της υποψηφιότητας και όλους τους συνεργάτες μας για αυτή τη σημαντική διάκριση. 82 σχολεία και 17.313 μαθητές στο νέο σχολικό μαραθώνιο του Δήμου Ηρακλείου «Πράσινα Σχολεία».
Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου στον Ξηροπόταμο επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη. Ο κ. Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να μιλήσει με μαθήτριες και μαθητές, εκπαιδευτικούς και με γονείς για την ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή. Να τους ευχαριστήσει και να τους συγχαρεί για τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα. Εδώ στο 10ο γυμνάσιο στον Ξεροπόταμο, που είναι ένα από τα σχολεία τα οποία έχει διακριθεί σε αυτή τη δράση, όπως και προηγουμένως το δημοτικό, το Ανογιανό, όπως λέμε, στο οποίο βρεθήκαμε νωρίτερα. Είναι μια δράση η οποία βρίσκει απήχηση και την οποία την έχουμε διευρύνει και αυτό έχει την σημασία του. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεκτικά σε αυτήν την δραστηριότητα που καταβάσει είναι η διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε αυτά τα οποία πετάμε και τα ονομάζουμε σκουπίδια και τα ονομάζουμε απορρίμματα, αλλά πια δεν τα βλέπουμε ακριβώς ως σκουπίδια και ως απορρίμματα, αλλά ως πόρους που μπορούν να μας δώσουν κάτι καινούριο και κατά συνέπεια να μπουν σε ένα νέο κύκλο ζωής. Και έτσι μιλάμε για την ανακύκλωση. Αυτό το οποίο κάνουμε φέτος και προσθέτουμε άλλη μία, θα έλεγα, πινελιά και άλλη μια ψηφίδα στο όλο αυτό μεγάλο puzzle, είναι το ότι για πρώτη χρονιά φέτος θα ενεργοποιήσουμε και τα αθλητικά σωματεία. Με μια συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αλλά και όχι μόνο, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το σύστημα αυτό της διαλογής στην πηγή να μεταφερθεί και στα κλειστά γυμναστήρια, έτσι και τα σωματεία, οι αθλητές δηλαδή, κυρίως των ακαδημιών, των νεαρών ηλικιών, να μπορέσουν να κάνουν διαλογή στην πηγή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέσω από αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλάζουμε σιγά σιγά ως κοινωνία και πρέπει φυσικά να αλλάξουμε. Γιατί όπως ξέρετε, ζούμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή με πολύ πιο περιορισμένους και οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους πόρους. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται ακριβότερη, γιατί πραγματικά χρησιμοποιούνται πολλά τεχνολογικά ζητήματα και εργαλεία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλοι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να φροντίζουμε καταρχάς την πόλη μας να είναι καθαρή και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή, όπως είπα και πριν, διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να έχουν ξανά ανταπόδοση και να έχουν ξανά επαναχρησιμοποίηση και μια ανακύκλωση ουσιαστικά στο κύκλο ζωής τους. Ξεκινήσαμε πέρυσι, βάλαμε το σχολείο σε αυτό το διαγωνισμό. Πιο πολύ για να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της ανακύκλωσης που δεν είναι τόσο έντονη όπως διαπιστώσαμε σε αυτό το σχολείο. Πέρυσι δουλέψαμε με μια ομάδα παιδιών που εκπροσωπούσε κάθε τμήμα. Έδειξαν πολύ διάθεση και πολύ υπευθυνότητα στο έργο που είχαν να κάνουν. Ουσιαστικά προσπαθούσαμε αυτά τα παιδιά να κάνουν τη διαλογή και να ελέγχουν και τους υπόλοιπους του τμήματός τους, τέλος πάντων, να ελέγχουν, να συντονίζουν, θα έλεγα. Φέτος θα συνεχίσουμε με κάποιους από την ίδια ομάδα, θα εμπλέξουμε και καινούργια άτομα, έτσι ώστε να γίνουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν, οι πολλαπλασιαστές εδώ στο σχολείο και στην περιοχή της έννοιας της ανακύκλωσης. Έχουμε φτάσει στις 10 Οκτωβρίου και είναι γεμάτο από τουρίστες σε ολόκληρη την Κρήτη. Κάτι που θα συμβεί ως τις 10 Νοεμβρίου, όπου φαίνεται ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία θα κλείσουν, όπως τόνισε στο Τελεκρήτη ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων της Κρήτης, Γιώργος Φακενάκης. Ο τουρισμός προβλέπεται να πάει πολύ καλά και μέχρι τέλος σεζόν που θα πάει μέχρι περίπου τα 10 του Νοέμβρη. Μέχρι τότε έχουμε αρκετές πτήσεις, αλλά μετά θα είναι μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις. Η ποιότητα είναι κάθε χρόνο μεγαλύτερη τον μήνα Οκτώβριο. Βοηθάνε και καιρικές συνθήκες. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και προσιτές για τους επισκέπτες. Και επίσης η διαφορά του καιρού σε σχέση με τις χώρες που προέρχονται δεν μπορεί να συγκριθεί πραγματικά. Οι καλύτεροι ξενοδοχείοι υπάλληλοι της Κρήτης βραβεύτηκαν από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων για 36η συνεχόμενη χρονιά. Συνολικά 83 ξενοδοχείοι υπάλληλοι τιμήθηκαν με το βραβείο Γιώργος Δασκαλάκης. Οι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από τους διευθυντές τους με γνώμονα το ήθος, τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και την εντυμότητα που χαρακτήριζαν την πραγμάτωση το έργο της σεζόν 2024. Με αφορμή το πρότυπο εργατικότητας και τιμιότητας που χάραξε ο Γιώργος Δασκαλάκης, που υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του τουρισμού στο νησί, ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Φακενάκης Γιώργος, τόνισε την αξία της συλλογικής προσπάθειας όλων των εργαζομένων ενός ξενοδοχείου, τόσο των ξενοδοχείων υπαλλήλων, όσο και των διευθυντών για την άρτια παροχή φιλοξενίας. Πρόκειται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο εδώ και 36 χρόνια ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων και αφορά τους εργαζόμενους για όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης. Κάθε φορά ο κάθε διευθυντής ξενοδοχείου προτείνει το καλύτερο υπάλληλο που έχει επιλέξει
Βέβαια, μια πολύ δύσκολη επιλογή, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ καλούς και πολλούς υπαλλήλους, οι οποίοι λειτουργούν επάξια στο επάγγελμά μας και η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της. Για μας, πραγματικά, οι εργαζόμενοι είναι ο σημαντικότερος τροχός στην ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι αυτοί που βοηθάνε μαζί με όλες τις άλλες προδιαγραφές που διαθέτει η Κρήτη να είναι η Κρήτη κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Το βραβείο θεσπίστηκε στη μνήμη του αείμνηστου Γεώργιου Δασκαλάκη, που είναι ένας πρωτεργάτης του τουρισμού. Και ο οποίος και ο ίδιος σαν εργαζόμενος δούλεψε με πολλή όρεξη και αυταπάρνηση και το τιμούμε κάθε χρόνο με το να δίνουμε τα βραβεία στο όνομα του. Εδώ πέρα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που εργάζομαι έρχονται πελάτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ψάχνουν πραγματικά το προσωπικό που γνωρίζονται. Έχουν έρθει στους γάμους του προσωπικού. Φανταστείτε τι δεσμός έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τουριστών και του προσωπικού. Είναι μια αξία πραγματικά που μας δίνει περισσότερο ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Οπότε πρέπει να το συντηρήσουμε, να το στηρίξουμε και να προσφέρουμε πάντα αυτή τη φιλοξενία που είναι πραγματικά ανεπανάληπτη. Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στο τομέα της εργασίας και του προσωπικού. Εμείς ήδη έχουμε διοργανώσει διάφορα σεμινάρια και θα συνεχίσουμε να το εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Όμως χρειάζεται μια πολύ οργανωμένη και μόνιμη προσπάθεια και από την πολιτεία. Και το πρώτο θέμα που αναφέρατε για την οικονομική στήριξη των ξενοδοχοπαλλήλων και των εποχιακών είναι για μας προτεραιότητα και νομίζω και όλοι οι άλλοι τουριστικοί φορείς συμφωνούν με εμάς και όλοι προσπαθούμε να υποστηρίξουμε. Αλλά την απόφαση την παίρνει η πολιτεία. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει δώσει κάποια λύση μόνιμη και να είναι και αποδεκτή από όλους. Σίγουρα οι άνθρωποι που εμείς στηριζόμαστε για τον τουρισμό θα πρέπει να ενισχύονται και κατά τη διάρκεια του χειμώνα που αναγκαστικά δεν εργάζονται. Δεν είναι η δικιά τους επιλογή. Είναι ότι έχουμε εποχιακό τουρισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στηρίξουμε το επάγγελμα για να στηρίξουμε τον τουρισμό. Αύξηση 40% στα έσοδα από τις παραλίες κατέγραψε η Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αγίου Νικολάου φέτος το καλοκαίρι. Ο πρόεδρος της επιχείρησης, κ. Γιώργος Αστρολάκης, μιλώντας στο Τελεκρίτη και στο Θάνο Κορομπίλια, αναφέρθηκε στις αιτίες που αυξήθηκαν τα έσοδα της επιχείρησης, τονίζοντας ότι οι παραλίες δούλεψαν καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω της καλύτερης οργάνωσης και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Φέτος είχαμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν για τις παραλίες της ΔΑΕΑΝ. Βλέπουμε μια αυξητική τάση στην επισκεψιμότητα και στα έσοδα από τις παραλίες. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά και ελπίζω και του χρόνου να πάμε να κινηθούμε στα ίδια επίπεδα. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση περίπου στο 40% στις παραλίες μας. Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε και τα έσοδα. Προχωράνε πολύ καλά όλα. Η Μαρίνα είναι σε ένα στάνταρ επίπεδο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οι διακυμάνσεις της Μαρίνας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες από σεζόν σε σεζόν. Είναι ένα στάνταρ περίπου πράγμα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ετήσια συμβόλαια και δεν υπάρχει ένα trafficking να πεις ότι έχουν πολλή επισκεψιμότητα και όλα αυτά τις καλοκαιρινούς μήνες. Είναι στάνταρ, δεν έχουμε κάποια μεγάλη αλλαγή στα έσοδα της Μαρίνας, είναι ικανοποιητικά όπως κάθε χρονιά. Και του χρόνου θα κινηθούμε στο ίδιο επίπεδο, αλλά το καλό για του χρόνου είναι ότι από το Γενάρη θα κάτσουμε κάτω, με όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τις εκδηλώσεις αθλητικές και πολιτιστικές και όλα αυτά. Θα δούμε πού μπορεί να βοηθήσει η ΔΑΕΑΝ ή στο θεατράκι του ΕΟΤ ή οπουδήποτε. Mm. Και ευελπιστώ ότι τώρα που θα το πιάσουμε από την αρχή θα κυλήσουν όλα πολύ πιο ομαλά και θα είναι και εκδηλώσεις πολύ πιο στοχευμένες. Θα είναι πολύ καλύτερα από φέτος. Η ΔΑΕΑΝ μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που είναι στο κομμάτι της, mm-hmm. που είναι στον ΕΟΤ, είναι οι ναυσταθλητικοί αγώνες, είναι το ΣΑΒ, είναι κομμάτια που είναι σε μια ειδική της σφαίρα επιρροής. Τώρα, αν καταφέρουμε ή δούμε πώς μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με την άλλη ομάδα του πολιτισμού και του αθλητισμού και στις εκδηλώσεις ενδοχώρας, θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά προς το παρόν, δεν έχουμε φτάσει σε αυτή τη συζήτηση. Νέος τρόπος προβολής και αύξηση των εσόδων από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου. Ο νέος τρόπος περιλαμβάνει τοποθέτηση μεγάλων ενημερωτικών οθόνων τόσο στο αστικό ιστό του Αγίου Νικολάου όσο και στα μεγάλα τοπικά διαμερίσματα, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις έντυπες αφίσες και τα έντυπα φεϊβολάν, εκδηλώσεων και παραστάσεων. Όπως τόνισε στο Τελεκρίτη ο πρόεδρος Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης, το κόστος από την έντυπη προβολή θα μειωθεί τόσο στη Δημοτική Επιχείρηση όσο και στο Δήμο, ο οποίος θα μπορεί εξίσου να χρησιμοποιεί αυτές τις οθόνες. Έχουμε συζητήσει με το Συμβούλιο εδώ της ΔΑΕΑΝ αυτή την πρόταση.
Όλοι την κρίνουν πολύ θετικά. Θα είναι κάτι που θα βοηθήσει και στο αισθητικό κομμάτι και στο περιβαλλοντολογικό κομμάτι και, και στα έσοδα της εταιρείας, γιατί θα είναι μια, κατά την προσωπική μου, πολύ κερδοφόρος δράση για την εταιρεία. Γιατί πρώτον θα γλιτώνουμε τα έξοδα από τα μπάνερ και ο Δήμος θα μπορεί να προβάλλεται στις οθόνες αυτές και έτσι θα γλιτώσει και αυτός ένα μεγάλο κομμάτι εξόδων. Και η Δαϊάν θα έχει και ένα κέρδος από τις διαφημίσεις, γιατί πιστεύω ότι κάθε επιχείρηση, κάθε παράσταση που θέλει να γίνει στο Δήμο μας, όταν έχει μία προβολή σε όλη την έκταση του Δήμου, γιατί στόχος μας είναι να μπούμε και στα περισσότερα χωριά για αρχή στις μεγάλες κοινότητες και βλέπουμε, πιστεύω ότι πολλές επιχειρήσεις θα θέλουν να διαφημιστούν και θα είναι ένα κερδοφόρο κομμάτι και αυτό για την εταιρεία μας. Η πρώτη φάση θα είναι 5 σημεία, που θα είναι μόνο στην πόλη του Αγίου Νικολάου, γιατί στόχος μας είναι, για αρχή θέλουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Δηλαδή, αν μπορεί η τροφοδότηση των οθονών, η ανταπόκριση του όλου συστήματος του γιατρού, γιατί θα λειτουργούμε με 5G, θα έχουμε ένα κέντρο ελέγχου εδώ στα γραφεία της Δαϊάν και θα γίνεται ο έλεγχος από εδώ. Θέλω να δούμε πώς θα λειτουργεί αυτό. Από ό,τι μας λένε, είναι ένα κομμάτι πλέον που η ψηφιακή τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα τόσο προχωρημένο επίπεδο που πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει θέμα ή και κάποιο θέμα να προκύψει, υπάρχει λύση. Θα υπάρξει λύση. Θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι και σε συνδυασμό με ένα app που θέλουμε να δημιουργήσουμε ως Δαϊάν, να μπορεί σε κάθε κινητό να έχει ο πολίτης το app μας, να παίρνει τις ενημερώσεις, να παίρνει οτιδήποτε χρειάζεται για τις παραλίες, για τα σινεμά, για τη μαρίνα, έτσι ώστε να είναι ενήμερος και στο κινητό του. Δηλαδή οτιδήποτε θα προβάλλεται στις οθόνες με μια αποστολή ενημέρωσης, να χτυπάει στο κινητό του κάθε δημότη, έτσι ώστε να είναι η γνώση για το τι γίνονται στο Δήμο και πολιτιστικά, αθλητικά ή γενικά να υπάρχει μια ενημέρωση στους πολίτες, θα το κάνουμε και αυτό. Είναι δηλαδή μας η διαδικασία που προχωράμε στην υλοποίησή του. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε για την εκπώνηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου Μαλεβιζίου και αυτό γιατί στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου στη Δήλισσο πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανοιχτή συνάντηση για την πορεία εκπώνησης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου. Τη συνάντηση διοργάνωσαν ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τους μελετητές του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Στη διάρκεια της συνάντησης, οι μελετητές αναφέρθηκαν στη μεθοδολογία της εκπώνησης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, ενώ τέθηκαν επιτάπητος θέματα αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Δήμου και χωροταξικής οργάνωσης. Θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θέμα το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη που εκπονείται για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου. Μία μελέτη που ουσιαστικά έχει στόχο να βάλει τις αναπτυξιακές βάσεις σε σχέση με το μέλλον του τόπου, να διορθώσει ενδεχομένως κάποιες ή να εξομαλύνει κάποια ζητήματα που ερχόταν από τα εγκεκριμένα είδη ΣΟΑΠ αλλά και από το εκπώνηση Γουπουσού, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για μία ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξη για όλο το Δήμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της περιοχής, δηλαδή ποια είναι τα μέχρι σήμερα αναπτυξιακά δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή, με ποιο τρόπο υπάρχει η καλύτερη δυνατή προοπτική για την οικιστική ανάπτυξη, για την τουριστική ανάπτυξη, για τον πρωτογενή τομέα, για όλους τους τομείς παραγωγικούς. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι μια περιοχή που φιλοξενεί σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, από την ήπια αγροτουριστική ενδεχομένως δραστηριότητα μέχρι τη βαριά βιομηχανία. Φιλοξενούμε πλέον και την ενεργειακή διασύνδεση, τις οχλούσεις εγκαταστάσεις, τα αλληνοπεράματα, ξενοδοχειακές μονάδες πάρα πολύ σημαντικές. Και όλο αυτό θα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο που όχι μόνο δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά ενδεχομένως θα δίνει και μια νέα δυναμική για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη για τον τόπο. Τα αλληνοπεράματα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα αλληνοπεράματα καταρχάς αποτελούν ένα τμήμα που έχει πορευτεί παράλληλα με την ανάπτυξη του τόπου, όμως ξέρετε ότι και με το προηγούμενο Γουπουσού και με το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης υπάρχει πρόβλεψη της απομάκρυσης. Άρα λοιπόν, εμάς αυτό που μας τουλάχιστον μας κινητοποιεί σε αυτή τη φάση είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατού στοιχείου που έχει ο τόπος και υπάρχουν πάρα πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση και με τους όμορους Δήμους που αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε και βεβαίως να δώσουμε μια προοπτική και με τις οχλούς δραστηριότητες, δηλαδή να δούμε τελικά πώς μπορούν να μετεγκατασταθούν, πού πρόκειται να μετεγκατασταθούν, τι θα γίνει με την Κορακιά.
ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη και μια μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά το τι τελικά μπορεί να γίνει στην Κορακιά. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά εδώ και δεκαετίες. Στο τέλος όμως, σήμερα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει και τι είναι αυτό που θέλει και ο Δήμος να γίνει. Γιατί αυτό που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία είναι πάντα στο τέλος της ημέρας να κοιτάμε το μέλλον και το συμφέρον του τόπου και αυτό να μπαίνει πάνω απ' όλα σε κάθε απόφαση που θα πάρουμε από εδώ και στο εξής. Στην ουσία έχει μία φάση, λόγω ακριβώς των ειδικών συνθήκων και που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου. Παράλληλα με τη χωροταξική πολεοδομική μελέτη και την χωροθέτηση και τακτοποίηση των χρήσεων γης, υπάρχει μια εκπονούμενη μελέτη πολύ σημαντική για την μείωση της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Ο συνάδελφος και συνεργάτης, ο Βασίλης Τσακίρης από τη ΣΥΜΑΝ, έχει την επίβλεψη και το συντονισμό των υδραυλικών μελετών. Και κινούμαστε παράλληλα με ένα πολύ στενό fast track, θα έλεγα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός 12 μήνων. Πολύ άμεσα παραδίδεται η πρώτη φάση της μελέτης μείωσης πλημμυρικής διακινδύνευσης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο Μαλεβιζίου να προχωρήσει σε υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας με το συντομότερο δυνατό τρόπο. Οι περιοχές που έχουν μελετηθεί κατά βάση είναι αυτές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης και πολιτικής προστασίας, ειδικότερα Παλαιόκαστρο, Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Αυτές οι τρεις περιοχές έχουν λοιπόν μελετηθεί διεξοδικά και έχουμε καταλήξει σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Δήμο Μαλεβιζίου. Σε όλο αυτό το διάστημα είχαμε άρση συνεργασία και έχουμε καταλήξει σε προτάσεις ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες και που θα δώσουν μια σημαντική όθηση αναπτυξιακή στην περιοχή. Είναι καθαρά ζήτημα ζωής και θανάτου η επίλυση του θέματος για την δυσμενή κατάσταση που έχει περιέλθει το νοσοκομείο Σιτίας, τονίστηκε στο μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο για την Υγεία στη Σιτία. Όλη η Σιτία ως ένα ενιαίο μέτωπο θα είναι απέναντι στην πολιτική της υποβάθμισης και της ανασφάλειας εν ώψη του σχεδιασμού του νέου υγειονομικού χάρτη. Στην ουσία όλα πάνε προς την πραγματοποίηση της υγείας. Αν δεν σταθούμε απέναντι σε αυτό πολιτικά πλέον, δηλαδή να πεις ότι ξέρεις κάτι, η κοινωνία τι έχει ανάγκη από την υγεία, από το υγειονομικό της σύστημα, ας πούμε. Όταν κάναμε στο Πανεπιστήμιο τα συστήματα υγείας της Ευρώπης, το ΕΣΥ στην ίδρυσή του ήταν τα πιο πρωτοπόρα συστήματα. Αν κάτσουμε κάτω και βάλουμε το γιατί δεν πέτυχε το ΕΣΥ και γιατί έφτασε σε αυτό το χάλι, θα βρούμε και τις λύσεις. Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους. Από εκεί και πέρα, παρόλο τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν ότι δεν θα υπολοστελεχωθεί το νοσοκομείο Σιτίας, από ό,τι φαίνεται δεν στελεχώνεται όμως κιόλας. Άρα και το ότι, όπως είπε και ο κύριος Αγγελάκης, είχαν προσκληθεί πολιτικοί, όπως ο κύριος Πλακιωτάκης, η κυρία Αγαπηδάκη, ο κύριος Παπαβασιλείου, που είναι και εστιακοί, έτσι, και η κυρία Δρατσιανού, και δεν έχει έρθει κανείς από αυτούς εδώ πέρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, διαμαρτυρόμαστε, φωνάζουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υδρώνει αυτοί τους. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικότατο. Μη γελιόμαστε. Εγώ έχω βαρεθεί πια να ακούω τους πολιτικάντες του νομού μας να έρχονται εδώ πέρα και να μας υπόσχονται ότι μας υπόσχονται και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Πόσες φορές έχει έρθει ο κύριος Πλακιωτάκης, οι βουλευτάδες και αφεντάδες, όπως είπα και προηγουμένως, λένε, η κυρία Γκάγκα, ο κύριος Χρυσοκοίδης παλαιότερα, έχουν επισκεφτεί τα νοσοκομεία Ράπιδες, τα νοσοκομεία Σιτίας, τα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου, φεύγουν μετά από υπουργοί, ξεχνιούνται και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, θέλετε να πω κάτι ξεκάθαρα, επειδή είμαι κακός και μου αρέσει να είμαι κακός σε αυτές τις περιπτώσεις. Πέρα τις προτάσεις που θα κάνω μόνο πρώτα την πρόταση. Κινητοποίηση, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Εκτός όμως τούτου, να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Τους ψηφίζουμε αυτούς τους κυρίους. Να υποστούμε τις συνέπειες της επιλογής που έκαναν οι Σιτιακοί και ο λαός ελληνικός στις τελευταίες εκλογές. Να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους και της επιλογής που έκαναν. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Μας προσβάλλουν. Τέλος. Όταν λοιπόν πέρα από το ψήφισμα, η δική μου πρόταση είναι ότι πέφτει το βάρος σε αυτή τη δημοτική αρχή, η οποία έχει προσπαθήσει να είναι μπροστά και να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες και κινήσεις και να είναι μπροστά στον αγώνα με συγκεκριμένα βήματα. Δεν μας φτάνει το ψήφισμα, ούτε το τηλέφωνο, τι μας φτάνουν αυτά. Ο υπουργός είχε έρθει στη Σιτία, ο κ. Χρυσοχοΐδης, και έβγε σαν τον κλέφτη. Έφυγε σαν τον κλέφτη. Περίμενε οι δημότες της Σιτίας ώρες στο νοσοκομείο να τελειώσει η διαπραγμάτευση, συζήτηση, η ενημέρωση. Περιμέναμε να ακούσουμε μία κουβέντα και μας έφυγε σαν τον κλέφτη. Δηλαδή δεν μας δίνουν καμία σημασία, μας έχουν προσβάλει επανειλημμένως και δεν υπάρχει φως.
Άρα η Δημοτική Αρχή πρέπει να μπει μπροστά στον αγώνα και να είναι αγώνας με βήματα. Ένα, δύο, τρία. Το ψήφισμα δεν μας φτάνει. Ευχαριστώ. Από τις έξι θέσεις εντυπωθήκανε τρεις. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Άρα μου λέει ότι συρρυκνώνεται. Άρα μου λέει ότι το νοσοκομείο Σιτίας υποβαθμίζεται. Από τις έξι θέσεις πήραμε τις τρεις. Αντί να πούμε και τις εννιά ή τις δέκα. Και αν εμείς το δικό μας νοσοκομείο συρρυκνωθεί, δεν θα μπορέσει ο Άγιος Νικόλαος να αντέξει όλο το βάρος αυτό. Δεν θα μπορέσει το Ηράκλειο να αντέξει αυτό το βάρος. Για το ψήλου πείδημα να φεύγουν διακομιδές τη νύχτα και να φεύγουν και να προσπαθούμε να βρούμε ποιο νοσοκομείο θα πάρει το περιστατικό, το παθολογικό, για να πάει και να το κάνει νοσηλεία στον Άγιο ή στο Ηράκλειο ή στο Παγνί ή στο Βενιζέλιο. Για το ψήλου πείδημα να φεύγουν τα περιστατικά. Αντί θα μπορούσαν να μείνουν εδώ, να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον που έχει τόσο μεγάλο κόστος, έτσι ώστε να μείνει, να φύγει, να ξεσπιτωθεί, να φύγει από τις δουλειές του. Απαράδεκτα πράγματα. Γνωστά, αγώνας και μόνο αγώνας, τίποτε άλλο. Άρα. Πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους. Δεν διαπραγματευόμαστε την υγεία μας. Yeah. Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα άλλο. Να πούμε να φτάνει πια. Δεν θα δούμε το ΒΟΑΚ να έρχεται στη Σιτία. Θα έχουμε πεθάνει και το μόνο που μας φέρουν είναι ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά. Θα πρέπει να βάλουμε ένα stop και να πούμε φτάνει πια. Οι ζωές μας είναι στα χέρια μας. Αυτό έχω να πω. Ο εμπορικός κόσμος του Αγίου Νικολάου, θέλοντας να καλωσορίσει τους φοιτητές στην πόλη, συνεχίζει τις εκτόσεις αλλά και τις προσφορές, ούτως ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να νιώσουν τη φιλοξενία των τοπικών επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Αγίου Νικολάου, Μανώλης Πάγκαλος, μιλώντας στο Τελεκρίτη, επισήμανε την ανάγκη να νιώσουν τα νέα αυτά παιδιά όσο πιο οικία γίνεται στην πόλη που ήρθαν να σπουδάσουν, ενώ σχολίασε και το θέμα της φοιτητικής στέγης, που είναι ένα ζήτημα το οποίο ο εμπορικός κόσμος του Αγίου Νικολάου θέλει να το θέσει υπόψη τόσο στον Αντιπεριφερειάρχη Λασαθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, αλλά και στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Είναι καταρχήν και μεγάλη τιμή, έτσι, αλλά είναι και ουσιαστικό το θέμα που έχει με την κοινότητα των νέων, τουλάχιστον φοιτητών που θα έρθουν στην πόλη μας. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι άνθρωποι νέοι δίνουν πρώτα απ' όλα μια ζωντάνια στην πόλη, έτσι, προσφέρουν πολιτιστικά, προσφέρουν οικονομικά και άλλο να βλέπεις μια πόλη με μαύρα σκοτάδια το χειμώνα και άλλη να βλέπεις νέους ανθρώπους να κυκλοφοράνε. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε σαν Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου και με τη συνεργασία βέβαια της περιφέρειας ότι θα ήταν σωστό έτσι για ένα καλωσόρισμα στους νέους φοιτητές της πόλης μας να προσφέρουμε το κάθε κατάστημα αναλογικά τις δυνατότητες του καθένας εκτόσεις τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα και βέβαια μετά είναι στη διαδιάθεση του κάθε καταστήματος και τις δυνατότητες του να προσφέρει για όσο χρονικό διάστημα αυτό χρειάζεται. Έτσι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τα προβλήματα των φοιτητών σαφώς δεν είναι μόνο τα καταστήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη μας όπως υπάρχει και σε πολλές άλλες πόλεις που δέχονται φοιτητικές κοινότητες είναι το πρόβλημα της στέγης. Και στην έβρεση στέγης, αλλά βέβαια και στις τιμές των ενοικίων. Έτσι, για μένα αυτό είναι κάτι που πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει οπωσδήποτε, άμεσα. Έχουμε σκεφτεί σαν Εμπορικός Σύλλογος να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη εδώ στο νομό μας και μετά να πάμε σαφώς και στον κύριο Αρναουτάκη, που του είπα βέβαια μια πρώτη κουβέντα χθες, γιατί είχε τύχει και βρεθήκαμε στο Ηράκλειο με τον κύριο Αρναουτάκη. Είχαμε εκλογές της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης χθες και συνάντηση. Είχαμε κάτσαμε σε ένα τραπέζι ο Γιώργος ο Καρανίκας, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Σταύρος Καπούλης, εγώ και ο πρόεδρος και δύο-τρία μέλη από Χανιά και Ρέθινο. Και του τονίσαμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι παντού. Γιατί είναι το ίδιο πρόβλημα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθινο και στα Χανιά, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, και πρέπει να δούμε κάτι να κάνουμε. Τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά θα κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Οι οικονομικές συγκυρίες το τελευταίο διάστημα για όλες τις οικογένειες δεν είναι και οι καλύτερες. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, κάνουμε εμείς μια πρώτη προσπάθεια λοιπόν τα καταστήματα της πόλης με τη δική μας παρένεση, ότι πρέπει να κάνουμε ένα καλό καλωσόρισμα στους νέους φοιτητές της πόλης μας, προσφέροντας αυτές τις δημές. Και όπου αλλού μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε.
τηλεόραση. Είναι μια κοινότητα οι θέσει του Αγίου Νικολάου που φέτος θα είναι πολύ περισσότεροι, γιατί εισήχθησαν πιο πολλοί φοιτητές τόσο στο βήμα του ΕΛΜΕΠΑ όσο και στην ΑΣΤΕΠ, κύριε Πάκαλο, και αυτό δηλώνει ότι αυξανόμαστε σιγά σιγά. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και αυτό μας δίνει βέβαια μια χαρά, αλλά μας δίνει και ένα επιπλέον προβληματισμό για όλα αυτά και ευθύνη για όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Ο Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Λασιθίου οργανώνει την ερχόμενη Κυριακή στην αίθουσα του ΡΕΚ στον Άγιο Νικόλαο μια εκδήλωση μνήμης στην ίδια την ιστορία, την οποία οφείλουμε να έχουμε ζωντανή στη σκέψη και στο νου μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Παπαδόπουλος, μίλησε σχετικά με το περιεχόμενο της εκδήλωσης αλλά και με την ανάγκη ενίσχυσης του Συλλόγου, ούτως ώστε να μην χαθούν οι ρίζες με τον τόπο που κάθε ενός από εμάς. Εμείς κάνουμε μια εκδήλωση με την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής, δηλαδή καταστροφής της Σμύρνης. Αλλά προχωρήσαμε λίγο πιο πέρα ιστορικά. Μετά τις δύο συνθήκες των Σεβρών και της Λοζάνης, στο τέλος υπογράφει η συνθήκη των Μουδανίων, που ήταν η ταφόπετρα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Σε αυτή τη συμφωνία υπογραφήκαν τα σημερινά σύνορα της Ελλάδος και με αυτή την επέτειο, η οποία ήταν 11 Οκτωβρίου του 1922, διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για να μάθει ο περισσότερος κόσμος τις αιτίες και τα γεγονότα γιατί ξεριζώθηκε ο ελληνισμός μετά από 2.500 χρόνια από την Μικρασία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία του καθηγητή Δησπαντίου κ. Γεωργίου Λιτζανάκη και μία ταινία ιστορικού ντοκιμαντέρ, δύο φορές ξένος. Έχει συνεντεύξεις και γεγονότα που συνέβησαν εκείνο τον καιρό. Συνεντεύξεις από μουσουλμάνους που με την ανταλλαγή πήγαν στην Τουρκία και Έλληνες που με την ανταλλαγή ήρθαν εδώ στον ελλαδικό χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα θυμόμαστε, να τα υπενθυμίζουμε, γιατί πλέον εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω κουραστεί να ακούω αυτό το «Όποιος λαός δεν θυμάται την ιστορία του, κάνει τα ίδια λάθη». Και από ό,τι βλέπω κάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη. Δεν τα αποφεύγουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να μάθουν και οι καινούργιες γενιές ακριβώς τι είχε συμβεί και να αποφύγουμε τα ίδια λάθη. Να αποφύγουμε όλον αυτό το διχασμό που μας έφερε στην εθνική καταστροφή. Η εκδήλωση θα γίνει στο κινηματογράφο Rex εδώ στον Άγιο Νικόλαο στις Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Είναι η είσοδος ελεύθερη, να το σημειώσουμε, και έκκληση δική μου και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όσο μπορούν περισσότεροι να οργανωθούν στο Σύλλογο. Δεν υπάρχει καμιά οικονομική απέτηση, δεν το συζητώ, δηλαδή τα 10 ευρώ το χρόνο που είναι μια συνδρομή. Όσο μας ενδιαφέρει να έχουμε ενεργά μέλη για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα από αστυνομικούς του κλιμάκιου αστυνομικών επιχειρήσεων Σιτίας Αλλονταπή κατηγορούμενη για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα από αστυνομικούς, στα νοτάριο υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γιοταχή αυτοκίνητο που επέβαινε η Αλλοδαπή, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13,9 γραμμάρια κοκαίνης. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λασιθίου. Άλλη μια σύλληψη είχαμε πάλι στο Δήμο Ιεράπετρας από αστυνομικούς τμήματος ασφάλειας Ιεράπετρας, Ημιδεπός και Αλλοδαπή κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από πληροφορίες περιήλθαν στην ανώτερη υπηρεσία χθες το μεσημέρι και σε έρευνα που έγινε στην οικία των ανωτέρων, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 41 αυτοσχέδια συσκευασίες φιξάκια που περιείχαν 22,3 γραμμάρια κοκαίνης, μικρό ποσότητα κάναβης, σιδηρογροθιά. Η προανάξη ενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας. Και από την Ιεράπετρα στον Άγιο Νικόλαο, θύμα ξυλοδαρμού, έπεσε ένας 20χρονος αλλοδαπούς έξω από μπαρ στον Άγιο Νικόλαο στη διάρκεια της νύχτας. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Ο νεαρός άντρας δέχτηκε γροθιές και κλωσικές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον 20χρονο, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα, σε σοκ βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και δύο Παναθηναίκος μετά την είδηση του χαμού του Τζορτ Μπάλντοκ σε ηλικία 31 ετών.
Τις τελευταίες ώρες στον μπάλκονα ζητούσε η σύζυγός του και η μητέρα του παιδιού τους και απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη του σπιτιού στη Γλυφάδα, ο οποίος πήγε στο σημείο και εντόπισε το ισορρό του 39χρονου ποδοσφαιριστή στην πισίνα. Ισορρός του μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή, όπου διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του προήλθε από πνιγμό στην πισίνα του σπιτιού του. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν ο ποδοσφαιριστής είχε υποστεί πνευμονική εμβολή ή καρδιακό επεισόδιο πριν τον πνιγμό του. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, από την άλλη πλευρά, θα δείξουν αν ο Μπάλτοκ είχε καταναλώσει αλκοόλ και πόση ποσότητα την επίμαχη μέρα πριν πέσει στην πισίνα. Ο θάνατος του διεθνή ποδοσφαιριστή έχει κάνει το γύρο του κόσμου από όλα τα δισογραφικά μέσα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τελεκρήτη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.